μπορούν εν μέσω τέτοιας κρίσης που κανείς δεν περίμενε ότι θα έρθει. Θα σας πω. Χθες έγινε μια εμβαλωματική παρέμβαση πριν καν ξεκινήσει το πρόγραμμα, πράγμα που ήδη δείχνει ότι εδώ έχουμε ένα πρόγραμμα που δεν προχωράει, δηλαδή ένα πρόγραμμα που δεν ικανοποιεί. Ποια ήταν η εμβαλωματική παρέμβαση? Ότι θα έρθει το κράτος μόνο για 1,5 μήνα, άρα για πολύ λίγο χρονικό διάστημα, να καλύψει μόνο το 30% μόνο των εργοδοτικών εισφορών. Γι' αυτό μιλάω για μια εμβαλωματική παρέμβαση χωρίς ουσιαστική ανακούφιση. Δεν είναι αυτό, και πάλι αν κάνει κανείς τις μαθηματικές πράξεις, δεν είναι αυτό ένα μέτρο το οποίο μπορεί πραγματικά να ελαφρύνει τον τη μικρομεσαία επιχείρηση. Άρα έχουμε συνολικά μία κατάσταση, ένα πρόγραμμα το οποίο δεν διευκολύνει ούτε τον εργοδότη ούτε τον εργαζόμενο. Ανταυτού εμείς παρακαλούμε. Βέβαια ασκείται κριτική, καταλαβαίνω την κριτική για το πρόγραμμα συνεργασία, ενδεχομένως να είναι και έκτακτες συνθήκες όπως έλεγε νωρίτερα η Μπάγια και είναι πράγματι, αλλά ακούω και διαβάζω την κριτική που ασκείται για παράδειγμα για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού που ήδη έχει διευρυνθεί κατά πολύ και θα έρθει και το Υπουργείο Τουρισμού αργότερα να ανακοινώσει και αυτό το δικό του πρόγραμμα. Μήπως λίγο έχει ξεπεράσει λίγο τα όρια η κριτική. Είναι μάλλον καλό το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε. Θα σας πω, το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού παγίως υπάρχει στη χώρα από τον ΟΑΕΔ εδώ και δεκαετίες. Αυτό το πρόγραμμα δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσει τις ειδικές συνθήκες, τις πολύ ειδικές συνθήκες που υπάρχουν στον τουρισμό. Το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού γενικά είναι ένα καλό πρόγραμμα το οποίο με κοινωνικά κριτήρια κάποιοι άνθρωποι κάνουν χρήση για να μπορούν να πάνε διακοπές. Τώρα και πολύ περισσότεροι από 140.000 πήγαμε στους 300.000. Και με 300.000, στους οποίους με 20%, δηλαδή με 20, συγγνώμη, επιπλέον εκατομμύρια, πιστεύετε εσείς ότι αυτή τη στιγμή διευκολύνεται το πρόβλημα του τουρισμού? Το πρόβλημα του τουρισμού στη χώρα αυτή τη στιγμή είναι τεράστιο. Ο τουρισμός είναι το 25% του ΑΕΠ. Τα νούμερα που συζητάμε είναι αστεία. Δεν μπορεί μια διεύρυνση του κοινωνικού τουρισμού να λύσει αυτό το πρόβλημα. Εμείς προτείνουμε, ειδικά για τον τουρισμό, ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι 700 εκατομμυρίων. Μιλάμε για να μπορέσει να καλύψει περίπου 2,5 με 3 εκατομμύρια πολίτες. Έλληνες πολίτες, μιλάμε για εσωτερικό τουρισμό και στη διαμονή τους αλλά και στις μεταφορές τους, για να μπορούν να κάνουν αυτή την περίοδο κατανάλωση του τουριστικού προϊόντος. Δηλαδή αυτό να δημιουργήσει μια τεράστια δυναμική εντός του εσωτερικού τουρισμού. Αυτή η μεθοδολογία θα μπορούσε να δώσει πραγματικά μια κίνηση και μια τόνωση της συζήτησης στον τουρισμό για να μπορέσουμε να κρατήσουμε φέτος αυτό το βαρύ πυροβολικό της ελληνικής οικονομίας ενεργό. Με παρεμβάσεις τύπου κοινωνικού τουρισμού, παρότι ξαναλέω, ο κοινωνικός τουρισμός δεν είναι αρνητικό, δεν είναι αρνητικό μοντέλο, αλίμονο. Είναι κάτι που εφαρμόζεται στη χώρα δεκαετίες. Όμως είναι ένα μοντέλο το οποίο αποσκοπεί στο να διευκολύνει κάποιους ευάλωτους πολίτες να μπορούν να κάνουν διακοπές. Αυτή τη στιγμή η ανάγκη της χώρας δεν είναι αυτή. Η ανάγκη της χώρας είναι να μπει με ένα βαρύ πυροβολικό και να στηρίξει με δημοσιονομική εννοώ παρέμβαση τον τουρισμό συνολικά. Δηλαδή με ένα πακέτο σαν αυτό που περιέγραψα, που να μπορεί να καλύψει τουλάχιστον 3 εκατομμύρια, 2,5 με 3 εκατομμύρια πολίτες και στη διαμονή τους και στη μεταφορά τους και στην διατροφή τους εκεί. Έχετε εκτίμηση, κυρία Αξιόγλου, στο ΣΥΡΙΖΑ, πόσο θα φτάσει η ανεργία? Θα προτιμούσα να μην κάνουμε τέτοιες εκτιμήσεις. Το πόσο θα φτάσει η ανεργία, όπως και το πόσο θα φτάσει η ύφεση, εξαρτάται πάρα πολύ από το τι μέτρα παίρνεις ή δεν παίρνεις αυτή την περίοδο. Δηλαδή, αν παίρνεις μέτρα και την προηγούμενη, δηλαδή ήδη από το Μάρτιο και μετά, αν παίρνεις μέτρα τα οποία προστατεύουν τις θέσεις εργασίας και τις σχέσεις εργασίας, θα έχεις ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Προφανώς, όταν υπάρχει lockdown, αυτό δημιουργεί έκτακτες συνθήκες στην αγορά, άρα υπάρχει ένας αντικειμενικός παράγοντας, αλλά από εκεί και πέρα είναι εμπολής καθορισμένο από τα μέτρα που λαμβάνεις. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή, αντί για το πρόγραμμα συνεργασία, γιατί οι προτάσεις που κάνουμε είναι συγκεκριμένες, που νομίζω ότι θα μπορούσε κανείς να υιοθετήσει έστω τη λογική τους, αν όχι το σύνολο της πρότασης. Η πρόταση εμείς που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να καλύπτει το κράτος στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων του τουρισμού, των μεταφορών, της εστίασης, που είναι οι πλέον πληττόμενες, να καλύπτει το κράτος το 100% των εισφορών και το 40% του μισθού, ο εργοδότης να πληρώνει το υπόλοιπο 60% του μισθού. Αν κάνει κανείς τις μαθηματικές πράξεις, θα δει ότι με αυτό το μοντέλο ο εργοδότης είναι πολύ πιο ευνοημένος από αυτό που εφαρμόζεται σήμερα και ο εργαζόμενος δεν χάνει τίποτα. Και δηλαδή, να δεσμευτεί παράλληλα ο εργοδότης να μην μπορεί να διώξει κανέναν υπάλληλο. Και μετά το τέλος του προγράμματος. Με παράλληλη δέσμευση να μην υπάρχει απόλυση. Υπάρχει πραγματικά, μας το αναφέρουν και πολλοί τηλεθεατές που ανησυχούν, ότι θα έπρεπε να υπάρχει και μια δέσμευση μετά τις 15 Οκτωβρίου, σε όποιο πρόγραμμα αποφασιστεί,
να υπάρχει μια δέσμευση ότι δεν θα γίνουν απολύσεις. Ένα μικρό διάστημα έως αντάλλαγμα των επιχειρήσεων προς τους εργαζόμενους για την περικοπή που θα έχουν υποστεί τουλάχιστον. Αυτό, οι ρήτρες διατήρησης απασχόλησης, ναι, λέγονται αυτά, ναι, αυτό που περιγράψατε. Και παλιά και αυτό υπάρχει ακριβώς. Αυτό υπάρχει πάντα στα προγράμματα των κρατικών επιδοτήσεων. Δηλαδή, λέει το κράτος συνήθως ότι όταν σου δίνω κρατικό χρήμα, ναι, επιχείρηση, εσύ οφείλεις το επόμενο διάστημα για κάποιο, ναι, χρονικό ορίζοντα. Εμείς προτείνουμε για ένα εξάμηνο μετενέργειας, αλλά αυτό θα μπορούσε να είναι μια συζήτηση, να δεσμεύεται να μην μεταβάλει το προσωπικό. Το πρόβλημα είναι ότι εδώ, ναι, δεν δεσμεύεται ούτε για το χρονικό διάστημα που κάνει τη χρήση του προγράμματος. Συνεργασία. Πόσο μάλλον για το μετά. Δηλαδή για το χρονικό διάστημα που κάνει χρήση αυτού του προγράμματος, ναι, ο εργοδότης μπορεί ελεύθερα να απολύσει όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν βοηθά, δεν, ναι, είναι μια κρατική παρέμβαση για διατήρηση των θέσεων εργασίας, ναι, δεν είναι κρατική παρέμβαση για διατήρηση μισθών. Αυτό είναι μια παρέμβαση η οποία επιτείνει την τάση που έχει η, ναι, αγορά σε συνθήκες κρίσης να απορριθμίζεται. Γιατί, ναι, υπάρχει αυτή η αυθόρμητη τάση. Υπήρξε, το θέμα είναι, βέβαια, να παρεμβαίνεις ως κράτος, ναι, για να το φρενάρεις αυτό. Κυρία Αξιόγλου, βέβαια και επί των ημερών σας υπήρχε αυτή η κρίση σε εργασιακές σχέσεις με τη μετατροπή πολλών σε εκπεριτροπής. Υπήρχαν αυτές οι νέες μορφές απασχόλησης, οι οποίες βλέπετε να παγιώνονται πλέον. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι πλέον πολλές επιχειρήσεις θα θελήσουν να πάρουν αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να μπουν σε προγράμματα σαν αυτό που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Επί των ημερών μας υπήρχε μία αντιστροφή της τάσης. Mm. Δεν επιλύθηκαν τα προβλήματα, αλλά υπήρχε μία αντιστροφή. Δηλαδή, είχαμε μία πολύ μεγάλη μείωση της ανεργίας. Mm. Πολύ μεγάλη μείωση της ανεργίας, 10 μονάδες αυτό σχεδόν, επί της τετραετίας της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Και είχαμε μία εικόνα όπου στις νέες προσλήψεις. Με πολύ κακά ποιοτικά χαρακτηριστικά όμως. Όχι, τα συζητούσαμε όχι, και τότε. Όχι, ήθελα να σας προλάβω σε αυτό, γιατί ξέρω ότι οι δημοσιογράφοι λέτε αυτό, αλλά δεν είναι έτσι. Αν δείτε τα στοιχεία, θα δείτε ότι δεν είναι έτσι. Το 70% των νέων θέσεων εργασίας ήταν πλήρους απασχόλησης. Και την ίδια στιγμή είχαμε ένα σώμα επιθεώρησης εργασίας στην αγορά, το οποίο έβαζε πρόστιμα και έλεγχε πάρα πολύ σοβαρά την τήρηση των ωραρίων. Ειλικρινά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι άρα ότι. Άρα υπήρχε μία τάση αντιστροφής. Καταλαβαίνω ότι τα προβλήματα και τα θέματα, μάλλον, είναι δύσκολα, τα προβλήματα μεγάλα. Χαιρόμαστε να τα συζητάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ καλά για την συζήτηση που είχαμε. Καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις. Εσείς μείνετε εδώ, γιατί αμέσως μετά έρχεται το τελευταίο, το καλύτερο μέρος της εκπομπής. Τα ουσιαστικά γεγονότα της εβδομάδας.